Αν με επιβεβαιώνετε για την απάντηση που έδωσα πριν στον κύριο Πιτσιάδη, αυτό χρειάζεται. Γι' αυτό πήραμε για αυτή την πρωτοβουλία. Υπάρχει ένα κοινό βηματισμό. Βλέπετε, οι Δήμοι έχουν ένα συντονισμό μέσω τη ΠΕΔ. Η περιφέρεια που είναι, αν θέλετε, ο κορυφαίο δημοκρατικό προγραμματισμό που πρέπει να συντονίζει αυτέ τι ενέργειε. Και υπάρχει και ένα έτοιμο από του Δημάρχου να πάρει τι πρωτοβουλίε του κ. Περιφερειάρχη. Υπάρχει μια αδράνεια. Επιχειρούμε λοιπόν αυτή την αδράνεια να την κάνουμε δράση και να, κάνουμε, και να φέρουμε σε γρήγορε αντανακλαστικά. Διότι θυμίζω ότι στις αρχές του Σεπτέμβρη, που υπήρξε αυτή η είδηση και οι αντιδράσεις μας, ο κύριος Περιφέρειας είχε πει τότε δεν πρέπει να αντιδράσουμε, να δούμε το σχέδιο κτλ. Αυτά είχε πει για το Δεκέμβρη. Ήρθε ο Δεκέμβρης, δεν είδαμε τίποτα. Στην πρόταση περί συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, συμφωνείτε? Φυσικά. Φυσικά συμφωνούμε. Φυσικά συμφωνούμε. Εγώ τον Πρωθυπουργό τον είχα δει πάνω από 3-4 φορές με την πόλη των ελληνικών μονάδων. Και αν θυμάστε, η παρέτησή μου ήταν πάντα πάνω στο τραπέζι. Όσοι βρέθηκαν προχτές στο Περιφερειακό Συμβούλιο εδώ πέρα, νομιμοποίησαν τη διαδικασία την οποία εσείς θα καταγγείλετε. Και ήταν δήμαρχοι, ήταν φορείς. Κοιτάξτε να δείτε. Οι δήμαρχοι πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις. Έτσι. Καλώς έπραξαν και ήρθαν στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβούλιου, άσχετα αν εμείς δεν παρευρεθήκαμε. Εμείς, προσέξτε κάτι. Επειδή το έχω ζήσει, εμείς σε ό,τι μας αφορά και ό,τι με αφορά, δεν πορεύτηκα ποτέ με τακτικισμούς. Θέλω να είμαι ουσιαστικός και αποτελεσματικός χωρίς να προκαλώ και θόρυβο. Αναγκαστήκαμε να έρθουμε στη σημερινή ημέρα. Εντάξει.